Για την εξομάλυνση των σχέσεων με την Ουάσιγκτον στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού ενδιαφέρεται η Μόσχα, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ. Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας, σε συνάντηση που είχε με τον Αμερικανό ομολογό του Μάικ Πομπέο, δήλωσε ότι οι δύο άντρες συμφώνησαν να αναλάβουν πρωτοβουλίες προκειμένου να αποκατασταθούν οι διμερείς διάβλοι επικοινωνίας. Η Ρωσία ενδιαφέρεται για την εξομάλυνση του διαλόγου και είμαστε πεπισμένοι ότι αυτό είναι απολύτως δυνατό και εφικτό αν ηγηθούμε του ζητήματος με βάση τον αμοιβαίο σεβασμό των κοινών μας συμφερόντων. Οι διάβλοι του διαλόγου είχαν παγώσει εξαιτίας μιας σειράς αβάσιμων κατηγοριών για τις υποτιθέμενες προσπάθειές μας να επηρεάσουμε τις αμερικανικές εκλογές. Στο ζήτημα της ρωσικής παρέμβασης στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές αναφέρθηκε και ο Μάικ Πομπέο. Η παρέμβαση στις αμερικανικές εκλογές είναι απαράδεκτη και αν οι Ρώσοι εμπλακούν ξανά το 2020, αυτό θα βάλει τις σχέσεις μας σε ακόμη χειρότερη θέση από ό,τι είναι σήμερα. Τους παρακινούμε να μην το κάνουν. Δεν θα το ανεχτούμε. Λαυρόφ και Πομπέο συζήτησαν για την κατάσταση που επικρατεί στη Βενεζουέλα με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών να αναφέρει ότι οι χώρες δεν πρέπει να παρεμβαίνουν στα κυριαρχικά συμφέροντα του Καράκας.